Για μία ακόμη χρονιά, η Ένωση Μεσσηνίας παρεμβαίνει σημαντικά σε ό,τι αφορά την στήριξη του προϊόντος της ταφίδας, πάντως η παραγωγή, και φέτος παρουσιάζει διάφορα προβλήματα. Γενικά, φέτος η παραγωγή, ενώ ξεκίνησε με καλές προοπτικές, είχαμε παραγωγή. Το τελευταίο διάστημα παρουσιαστήκαν πολλές και διάφορες ζημιές. Είναι ενημερωμένος ο ΕΛΓΑ, έχει κάνει παρουσία κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έχει διαπιστώσει τις ζημιές. Ακόμη είμαστε στη διαδικασία που θα γίνει αιτήσεις και όσο αφορά τη διαδικασία μετά, θα το δρομολογήσει ο ΕΛΓΑ. Όσον αφορά την τιμή, αυτή καθορίζεται στο 1,20 ευρώ το κιλό. Ενώ το Δεκέμβριο θα εξεταστούν τα οποία δεδομένα υπάρχουν, εφόσον είναι εφικτή μία εκαθάριση. Η μία κίνηση για τη σταφίδα φέτος θα είναι το 1,20 στον παραγωγό. Ο παραγωγός θα λαμβάνει 1 ευρώ με την παράδοση του προϊόντος μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Και όταν λέει εύλογο χρονικό διάστημα, εντός μιας εβδομάδος, από τη στιγμή που θα παραδώσει το προϊόν, θα πάρει 1 ευρώ. Τα υπόλοιπα χρήματα θα τα πάρει το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη. Εκεί εδώ είμαστε, παρακολουθούμε την αγορά και ό,τι άλλο προκύψει μέσα στο Δεκέμβρη θα αποφασίσουμε και ποια θα είναι η οριστική τιμή. Μπορεί να δοθεί εκαθάριση, δεν ξέρω πόσο θα είναι και αν δοθεί και ποια θα είναι. Αυτό εξαρτάται πώς θα πάει η πορεία του προϊόντος. Ο κ. Λαζόγιαννης παράλληλα έκανε και μια έκκληση στους παραγωγούς να προσεχτεί ιδιαίτερα η ποιότητα του προϊόντος. Προσέξουν πάρα πολύ φέτος, ειδικά φέτος, την ποιότητα της σταφίδας. Παίζει μεγάλο σημαντικό ρόλο, διότι όλο αυτό το προϊόν γίνεται εξαγωγή και καταλαβαίνετε όταν κάνεις ένα προϊόν εξαγωγή θα πρέπει να είναι τέλειο. Όπως τόνισε στην συνέχεια ο πρόεδρος της Ένωσης Μεσσηνίας, η σταφίδα είναι ένα προϊόν με μέλλον. Ωστόσο, υπάρχουν ελλειμματικά ζητήματα, αφού η παραγωγή δείχνει φθήνουσα τα τελευταία χρόνια, την στιγμή που η ζήτηση από το εξωτερικό είναι διαρκώς αυξανόμενη. Η παραγωγή είναι πολύ μειωμένη. Δυστυχώς πέρυσι ακυρωθήκαν πάνω από 5.000 τόνους για εξαγωγή, ενώ υπήρχε ζήτηση, δεν υπήρχε προϊόν. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να μην έχουμε προϊόν, να δώσουμε ζήτηση, υπήρχε, δεν υπήρχε προϊόν. Τα κοστολόγια για τον παραγωγό και ιδιαίτερα φέτος με τα ραντίσματα που κάνανε με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν υπερβολικά. Είμαστε δίπλα, παρακολουθούμε την τιμή, αυτή είναι η τιμή εκκίνησης. Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας στην συνέχεια μίλησε για την στρατηγική επιλογή να στηριχτεί το προϊόν της ταφίδας, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα παραλαβής. Είναι στρατηγική επιλογή του συνεταιρισμού να στηρίξει το προϊόν όσο μπορεί και σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό κάνουμε και τις όποιες ενέργειες όλο το χρονικό διάστημα. Η Ένωση είναι ρυθμιστής της αγοράς στον ομό σχετικά με τη σταφίδα, παραλαμβάνει τη μεγαλύτερη ποσότητα. Ευχαριστώ όλους τους παραγωγούς που στηρίζουν το συνεταιρισμό και διαθέτουν το προϊόν τους στο συνεταιρισμό όλα αυτά τα χρόνια. Και όπως δεσμευτήκαμε και πέρυσι, από φέτος θα υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο όσον αφορά τις παραδόσεις, τις πληρωμές και γενικά όλη η διαδικασία. Αναφορικά με τη σταφίδα που παραλάβαμε το 2017, θέλω να ανακοινώσω στους παραγωγούς ότι από τη Δευτέρα είχαμε δώσει 1 ευρώ στον παραγωγό, θα ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής σε καθαριστικής τιμής, που σε πρώτη φάση είναι 10 λεπτά επιπλέον το κιλό ανά τον παραγωγό.